Λύση εδώ και τώρα η blackout ακόμη και μέσα στις επόμενες εβδομάδες στη μονάδα τέχνη του νεφρού στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου που μένει από τις αρχές Σεπτεμβρίου με δύο και μόνο γιατρούς και εκπέμπει ξεκάθαρα σήμα κινδύνου καθώς η λειτουργία της κινδυνεύει να την αχθεί στον αέρα. Αυτό ισοδυναμεί με εφιάλτη για τους 65 αμογαθερόμενους ασθενείς που σε τακτική βάση εξυπηρετεί, μέρα παραμέρα δηλαδή σε ένα μηχάνημα που χαρίζει κυριολεκτικά ζωή. Ο αιμοκαθαριόμενο δεν έχει περιθώρια. Εάν δεν αιμοκαθαριστεί στην ημερομηνία που πρέπει, δηλαδή τρει φορέ την εβδομάδα οι περισσότεροι, την επόμενη μέρα χτυπά την πόρτα του σπιτιού του ο θάνατο. Μέσα στον Σεπτέμβριο δεν θα μπορούν μετά τι το 15 του Σεπτεμβρίου να γίνουν κανονικά yeah. οι αιμοκαθαρέ να λειτουργήσει η μονάδα. Είμαστε σε αναμονή λύση. Διαφορετικά μπαίνει blackout στη μονάδα. Η μονάδα αιμοκάθαρσης λειτουργεί οριακά τα τελευταία χρόνια για τις δύσκολες γενικά συνθήκες αλλά και για την αποχώρηση της επικουρικής γιατρού καθώς λίγη η σύμβασή της στα τέλη του Αυγούστου. Οι αρχές είναι ενήμερες αλλά στο παραένα του απόλυτου αδιεξόδου λύση δεν έχει επισήμω δοθεί. Έχω ενημερώσει εγκαίρος κάθε αρμόδιο. Τέσσερις μήνες φωνάζω πως δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση και πρέπει να έρθει βοήθεια. Έχουμε υπερβεί κάθε σωματικό όριο. Και τώρα πια κινδυνεύει και η επιστημοσύνη μα. Αν κάνουμε κάποιο λάθο από την κούραση. Αν κάνω κάποιο λάθο και κινδυνεύσει η ασθενή, ποιο θα έχει την ευθύνη. Την αγωνία για την επόμενη μέρα, στη μονάδα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, τη μοναδική σε δημόσια δομή στο Λασίθι, μοιράζονται όλοι ανεξαιρέτω οι αιμοκαθερώμενοι νευροπαθεί τη Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Γι' αυτό γιατί πρακτικά απειλείται και η ιδιωτική μονάδα τέχνη του νεφρού τη Ιερά καθώ βάσει του σχετικού νόμου υπάρχει απόλυτη αλληλοεξάρτηση. Άρα, ό,τι συμβεί στον Άγιο Νικόλαο, αφορά και στην Ιερά Πέτρα. Ο κύριος Χριστοφακάκης ήταν ένας από τους πολλούς νεφροπαθείς στην Ιερά Πέτρα αλλά και τη Σιτία που μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο υποβάλλονταν σε αμοκάθαρση στον Άγιο Νικόλαο όταν η προηγούμενη ιδιωτική μονάδα έκλεισε μια νυχτή. Εκ των έσω έζησε πόσο τεχνητός νεφρός του Αγίου Νικολάου παραμένει ζωντανός χάρη στην αυτοθυσία και μόνο του προσωπικού. Υπηρετούν δύο γιατροί και μάλιστα ο διευθυντή σε καθεστώ αυτοθυσία. 700 μέρε άδεια έχω και στέκουν. Δεύτερη ζωή δεν με φτάνει για να πάρω την άδειά μου. Όλοι, αλλά για μένα αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Δεν με νοιάζουν οι άδειε και τα ρεπό. Με νοιάζει να δουλεύει η μονάδα μου σωστά. Με νοιάζουν οι ασθενεί μου. Ο διευθυντή τη μονάδα θα έχει συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα με τον διοικητή τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια με την ελπίδα πω η λύση έχει κλειδώσει. Ο κύριος Παπαβασιλείου σε πρόσφατη επίσκεψή του στο νοσοκομείο πάντως είχε δεσμευτεί πως θα καλύψει το κενό ακόμη και αν χρειαστεί να επιστρατευτούν γιατροί από το Ηράκλειο. Είπε ότι θα προσπαθήσει να βρει κάποιο τρόπο να καλυφθεί η μονάδα με μετακίνηση γιατρών μόνιμων ή επικουρικών από το Ηράκλειο. Δύο φορές στο παρελθόν έχει προκηρυχθεί μόνιμη θέση αλλά παρέμεινε στα αζήτητα και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει και μια τρίτη.